κόσμημα και πολιτιστικό πνεύμονα για την Κύπρο αποτελεί η Λεβέντιος Πινακοθήκη, η οποία άνοιξε τις πύλες της πριν μερικές μέρες. Πρόκειται για την πρώτη πινακοθήκη στην Κύπρο που φιλοξενεί περισσότερα από 800 έργα από την ευρωπαϊκή ιστορία της τέχνης. Τα έργα ανήκαν στον Αναστάσιο Γκάμα Λεβέντη, ο οποίος διακρίθηκε για τη φιλανθρωπική του δράση στη Νότιο Αφρική και στην Κύπρο. Επίσης διετέλεσε μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου στην UNESCO. Ο ανιψιός του, Αναστάσιος Παύλου Λεβέντης, τόνισε ότι με τη λειτουργία της πινακοθήκης παίρνει σάρκα και οστά το όραμα του θείου του. Το όραμα καθυστέρησε πολύ λόγω προπαντός της τουρκικής εισβολής. Οπότε τώρα πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό έργο για όλους τους Κύπριους. Το κόστος για την ανέγερση της πινακοθήκης που ξεπέρασε τα 20 εκατομμύρια ευρώ ανέλαβε το Ίδρυμα Λεβέντη. Η πινακοθήκη αποτελείται από ισόγειο και δύο ορόφους με συνολική έκταση 4.500 τετραγωνικά μέτρα. Θα είναι ένα κέντρο πολιτισμού, μοναδικό νομίζω, για την Κύπρο ολόκληρη. Περίπου πόσα είναι τα εκθέματα στην πινακοθήκη? Έχει περίπου 800 εκθέματα, πίνακες και αντικείμενα, που τα αντικείμενα, όλα τα αντικείμενα ήταν στο σπίτι του Αναστασίου Λεβέντη στο Παρίσι. Η πινακοθήκη θα στεγάζει μόνιμα τρεις συλλογές. Τη συλλογή του Παρισιού που επιμελήθηκε η Μυρτό Χατζάκη, την ελληνική συλλογή που επιμελήθηκε η Εβίτα Αράπογλου και την κυπριακή συλλογή που επιμελήθηκε η Ελένη Νικήτα. Οι συλλογές απηχούν πάνω από 400 χρόνια ιστορίας και τέχνης και παρουσιάζουν έργα κορυφαίων καλλιτεχνών, μεταξύ των οποίων η Καναλέτο, Ρενουάρ, Μονέτ, Κορό, Σαγκάλ, Βριζάκης, Βολονάκης, Ράλης, Μόραλης, Τσαρούχης, Γκίκας και οι Κύπριοι Κισονέργης, Διαμαντής και Κάνθος. Καλύπτει όλη την εξέλιξη της νεοελληνικής ζωγραφικής από τα μέσα του 19ου αιώνα έως και το 1970. Οι περισσότεροι καλλιτέχνες, σημαντικοί καλλιτέχνες της εποχής αυτής, εκπροσωπούνται στη συλλογή με πολύ σημαντικά έργα τους. Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα έργα του Περικλή Πανταζή, που ήταν ένας καλλιτέχνης που ο Ευάγγελος Σαβέροφ, ο πρώτος συλλέκτης από τον οποίο αγόρασε ο Αναστάσιος Λεβέντης την αρχική του συλλογή, είχε δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της καταγωγής του από την Ήπειρο. Ο Δήμος Λευκωσίας μετονόμασε την οδό Λεωνίδου, στην οποία βρίσκεται η πινακοθήκη, σε οδό Αναστάσιου Γάμα Λεβέντη. Δημιουργείται ένας χώρος συνάθρησης, πολιτιστικός χώρος συνάθρησης, που προάγει τον πολιτισμό, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο κρίσης που ζούμε. Νομίζω ο πολιτισμός είναι ένα στοιχείο κοινωνικής συνοχής. Και τέλος, εγώ πιστεύω ότι αυτή η πινακοθήκη θα είναι πόλος έλξης τουρισμού. Εκτός από τις συλλογές των πινάκων, στη βιβλιοθήκη φιλοξενούνται το σαλόνι και η βιβλιοθήκη, αλλά και άλλα προσωπικά αντικείμενα του Αναστάσιου Λεβέντη από το σπίτι του στο Παρίσι. Η πινακοθήκη δεν απευθύνεται μόνο στους φιλότεχνους και τους ειδικούς, σημειώνει η διευθύντριά της. Ένας φορέας πολιτισμού, ο οποίος θα προσφέρει στον κόσμο την ευκαιρία να γνωρίσει την ιστορία της τέχνης της Ευρώπης μέσα από εκδηλώσεις, από περιοδικές εκθέσεις, από εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις ηλικίες, από ειδικές ξεναγήσεις. Η Λεβέντιος Πινακοθήκη έχει ήδη συνάψει τις πρώτες της συνεργασίες με τη Διεθνή Ακαδημαϊκή και Επιστημονική Κοινότητα, με σημαντικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και μουσεία ανά τον κόσμο, από την Εθνική Πινακοθήκη της Αθήνας έως το Μουσείο του Λούβρου και το Ινστιτούτο Τεχνών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.